Έιω, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Εγώ είμαι η Αθηνά, αλλιώς μπορείς να με λες και Μινέρβα. Στο σημερινό βίντεο θα σας δείξω πώς θα βαφτώ και πώς θα ντυθώ και θα κάνω και ένα μικρό vlog σχεδιάζω από τη συναυλία των Rammstein, για την οποία περίμενα από τον Νοέμβριο. Έχω θέσει καθήμενου. Ήταν να γίνει σε άλλο χώρο και τώρα θα γίνει στο ΟΑΚΑ. Δεν θυμάμαι ποιος ήταν αρχικά ο χώρος στον οποίο θα γινόταν, αλλά μετά κάτι έφτιαξαν την ΟΑΚΑ, έφτιαξαν το αυτό του, τη στέγη. Οπότε θα γίνει στο ΟΑΚΑ εν τέλει. Είναι κάπου 4,5 ώρα. Οι Rammstein βγαίνουν στις 8,5. Υπάρχει και ένα first act που βγαίνει στις 7,5. Τους οποίους δεν τους ξέρω. Ωστόσο θέλω να τους δω. Why not? Δεν θέλω να κάνω κάτι φοβερά τρελό. Απλά θέλω ίσως να κάνω το μακιγιάζ που κάνω συνήθως το τελευταίο καιρό. Eyeliner, glossy rosy lips, no eyebrows και όχι makeup, όχι foundation. Θα βάλω μόνο concealer. Για όσους τυχόν δεν ξέρουν τους Rammstein, είναι ένα metal συγκρότημα το οποίο είναι ως επιτοπλίστων γερμανόφωνο, αποτελείται από Γερμανούς, αλλά έχει αποκτήσει εδώ και μια 20ετία, δεν ξέρω πόσα χρόνια είναι. Νομίζω γενικά οι Rammstein, ακούμε και σε κάποιον που δεν ακούει, έτσι, δεν είναι huge, δεν είναι τεράστιος fan του metal, όπως είμαι εγώ, γιατί δεν ακούω κάθε μέρα metal. Ακούω pop, alternative rock, τέτοια πράγματα. Ωστόσο, οι Rammstein μου αρέσουν. Γενικά, θεωρώ ότι παράγουν πολύ κάτσι, πολύ πιασάρικα τραγούδια. Και επίσης, η αισθητική τους που είναι λίγο έτσι περίεργη, λίγο τρομακτική και αυτή μου φαίνεται έτσι ελκυστική, μιας και γενικά, ό,τι είναι περίεργο και τρομακτικό, εμένα μου αρέσει. Την περίμενα αυτή τη συναυλία μήνες και τώρα που έφτασε, δεν ξέρω, έχω αυτό το άγχο ενθουσιασμό μέσα μου. Χρησιμοποιούν έτσι αρκετά και εφέ πυροτεχνουργικά. Νομίζω είναι αρκετά παρόμοια. Η ίδια δεν θα γίνουν ποτέ, όσο και αν προσπαθήσεις. Με αυτή την πολύ επαγγελματική τεχνική αφαιρώ το περισσότερο μέρος της βαζελίνης για να στρώσει το lip pencil. Εντάξει, δεν θέλω να τα κάνω super κόκκινα τα χείλη μου. Θα βάλω από πάνω και ένα gloss, πολύ ωραίο. Και τώρα έχουμε βαφτεί ουσιαστικά. Το μόνο που μένει είναι να βάλω lip gloss και να βάλω και βλεφαρίδες, οπότε πάω να το κάνω αυτό και επιστρέφω. Λοιπόν, έβαλα και βλεφαρίδα που είναι αρκετά έντονη και μεγάλη. Δεν με τρελαίνει. Τώρα βάζω lip gloss. Μ' αρέσει πάρα πολύ και σε συνδυασμό με το lip liner που έβαλα. Δίνει έτσι ένα juicy κερασί σκούρο αποτέλεσμα που μου αρέσει πάρα πολύ. Το outfit ίσως να είναι αυτό, δεν είμαι 100% σίγουρη, αλλά για την ώρα έχω βάλει ένα μαύρο μπλουζάκι. Έχω βάλει τη φούστα που θα τη δείξω και καλύτερα και προσπαθώ να φορέσω το harness που σας είπα που είναι τα λουριά. Και επειδή εμένα με μπερδεύει πάρα πολύ και η αλήθεια είναι δεν είχα κάνει καμία πρόβα general, θα με βοηθήσει η μαμά. Νομίζω αυτό είναι εντάξει. Είναι στο ίδιο ύψος. Ναι. Αυτό είναι το look. Θα το δω και στον καθρέφτη για να δω αν σίγουρα μου αρέσει. Έτσι ελαφρύ, αέρινο, με τη φούστα. Και θα βάλω και τις πλατφόρμες, οι οποίες είναι άνετες. Η μαμά μου είναι έτοιμη να κάνει ένσταση. Παντόφιλες να πάρεις. Τώρα θα πάω να κάνω λίγες μπούκλες, από μου ήρθε τώρα να κάνω μπούκλες εγώ.
Ελπίζω να προλάβω το Ράμστεϊν μέχρι να βγω, μέχρι να ετοιμαστώ. Να με περιμένουν. Cute. Παίζει η πρώτη φορά να είναι που θα πάω σε συναυλία τόσο αργά. Συνήθως πάω πάρα πολύ νωρίς. Αλλά βασίζομαι στο γεγονός ότι έχω θέση καθήμενη και ποτέ δεν χρειάζεται να πάω από το χάραμα που λέω λόγος, ότι είτε πάω από τις 6 είτε πάω από τις 7, η θέση μου εκεί είναι, θα με περιμένει, πιστεύω μην δω κανένα κάθε εκεί, because I'm gonna go bitchy and I'm gonna be like, move your ass from my expensive ass seat, bitch. Oh my god, this... They are amazing! Από αυτή τη σειρά, από αυτή τη μεριά του κεφαλιού, οι μπούκλες θα είναι top και από την άλλη θα είναι για το πούτσο. I've been a nasty girl, nasty, nasty. Συνήθως από το πάω στη συναυλία μόνο μου, καταφέρνω, παρόλο που είμαι deep εσωστρεφής, καταφέρνω να κοινωνικοποιηθώ και να μιλήσω με τους διπλανούς μου και αυτά. Δεν είχα πάει στους news, γνώρισα ένα υπέροχο ζευγάρι που ήταν full γλυκές κοπέλες και πέρασα η συναυλία, πέρασα ακόμη καλύτερα. Γενικά η συναυλία θεωρώ ότι είναι από τα μέρη που περνάς λίγο καλύτερα άμα έχεις παρέα. Παρ' όλα αυτά, μιας και εγώ δεν είχα παρέα. I'm all alone, I'm all alone and I'm planning to have fun. Αν δεν αργήσω υπερβολικά και ελπίζω να προλάβω τους Rammstein. Καλά, εντάξει, μην το χέσω, το προλάβω για όνομα του Θεού πια. Λοιπόν, 8.30 λένε ότι θα βγουνε done. Από ό,τι διάβασα δεν αργούνε να βγουνε. Σαν τη Μαντόνα που η Μαντόνα λέει συναυλία ξέρω 9 η ώρα και βγαίνει στις 11. Γενικά δεν μου αρέσει η μυρωδιά της Λακ και δεν βάζω συχνά, αλλά τώρα μερικές φορές χρειάζεται. Είμαι έτοιμη! Κάτσε να σου δείξω και τις πλατφόρμες που είναι μάρκας, δεν θυμάμαι, είναι μία που φτιάχνει τέτοια, κυρίως μποτάκια, πώς λέγονται μωρέ, τα Dr. Martens και τα είχα πάρει σε προσφορά από 150, τα είχα πάρει 60. Γι' αυτό παιδιά να ψωνίζετε καλοκαιρινά το χειμώνα. Αυτή είναι η φούστα, η οποία είναι από το γνωστό fast fashion κατάστημα that shall not be named. Η μπλούζα είναι, δεν θυμάμαι, παλιά σχετικά και έχει και ένα λεκέ από ντεκαπάζ στην πλάτη, αλλά I don't care. Το λουρί, το harness είναι από πάλι το fast fashion, τη fast fashion μάρκα that shall not be named και είμαι έτοιμη. Πάμε να τρέξουμε, να προλάβουμε τις Rammstein. Μην με προλάβουν αυτοί πρώτα. Έφτασα, πήρα ταξί. Έδωσα 30 ευρώ από τον Πειραιά μέχρι εδώ για να πάρω ταξί, γιατί αλλιώς θα αργούσα πάρα πολύ. Δεν ξέρω ακριβώς πού πρέπει να πάω, αλλά αισθάνομαι αισιόδοξη. Θα ακολουθήσω τη μάζα. Η Rammstein βγαίνει σε μισή ώρα, οπότε πρέπει να... I need to get my shit together. Πάντως βλέπω και πολύ άλλο κόσμο που πάει τώρα. Σε φάση χαλαρούιτα, δεν βλέπω κανένα στρεσαρισμένος. Θα το κόψω από δατά από το χωράφι για να μην κάνω το γύρο, να κόψω λίγο δρόμο. Είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένη, αλλά αυτό, ελπίζω να βρω τη θέση μου εύκολα και να μην καθυστερήσω, γιατί δεν θέλω να χάσω καθόλου την έναρξη του σοου. Έχω περάσει τους ελέγχους. Τώρα ετοιμάζομαι να μπω στην πύλη. Έχει πάρα πολλούς Γερμανούς που μου κάνει εντύπωση από τη μία, από την άλλη. Οκ, okay, είναι γερμανόφωνο γερμανικό συγκρότημα, οπότε λογικό είναι να έχει αρκετός Γερμανός. Για την ώρα δίπλα μου δεν κάθεται κανείς. Αλλά νομίζω πως θα γεμίσει, γιατί είναι sold out τη συγκεκριμένη ζώνη.
Έτσι που βλέπω το στάδιο, νομίζω θα προτιμούσα να ήμουν στο foyer zone μπροστά στη σκηνή. Αλλά οκ. Okay. Δεν βαριές. Καλά είναι και εδώ. I think it's gonna be a little fun. Και την περίμενα αυτή τη συναυλία από τον Νοέμβριο. Οπότε είμαι πολύ χαρούμενη που βρίσκομαι εδώ. Και για να δούμε τι ώρα είναι βασικά, γιατί αυτοί ξεκινάνε λέει 8.30, για να δούμε τι ώρα είναι. Είναι 8.29, οπότε υποθέτω σε λίγο θα αρχίσει. Ήρθα κάτω, γιατί πάνω δεν πρέπει να σηκώνονται ποτέ, κάθονται. And fuck that, it's a fucking round circle. Περνάω τέλεια. Έχει πάει 10. Περίπου σε μισή ώρα θα τελειώσει. Κλαίω ήδη. Τώρα έχουμε κάνει διάλειμμα. Ελπίζω να μην έρθουν απλά για ένα τραγούδι. Υποθέτω πως όχι, γιατί το show κρατάει πάνω από 2 ώρες. Και μας είπαν να ανοίξουμε τους φαγκούς μας. Μετανιώνω που πήγα στη θέση των καθημερινών. Γιατί, spoiler alert, η θέση των καθήμενων είναι για αυτούς που τους αρέσει να κάθονται. Ή αυτοί που, εντάξει, okay, δεν μπορούν να είναι όρθιοι για λόγους υγείας κλπ. Το οποίο είναι απολύτως σεβαστό και αδιαφυσβήτητο. Ωστόσο, εγώ περίμενα, είχα στο νούμερο, παιδί μου, ότι okay, θα έχουμε τις θέσεις των καθήμενων, από εκεί και πέρα όμως θα μπορούμε, δηλαδή περίμενα okay, ότι όταν ξεκινήσει η συναυλία ότι θα σηκωθούν το 80% των καθήμενων. Έλα μου που δε όμως δεν σηκώθηκαν και ήμουν σε φάση what the fuck is going on. Δηλαδή δεν υπήρχε περίπτωση να έχω έρθει στη συναυλία και να μην σηκωθώ. Οπότε απλά έφυγα από τη θέση μου. Πήγα αρχικά στο διάδρομο στις σκάλες πιο εκεί. Μετά μου λέει ένας νεαρός ή από πίσω δεν βλέπουν. Μου σε φάση, oh my fucking god. Anyway, και μετά κατέβηκα κάτω-κάτω. Ουσιαστικά στην πρώτη σειρά. Okay, ήρθανε και άλλοι όρθιοι, οπότε that was fine. Yeah. Θυμώνω με τον εαυτό μου που διάλεξα τη θέση των καθήμενων και όχι το foyer zone. Γιατί ήταν και η θέση των καθήμενων, ήταν και μακριά από τη σκηνή αρκετά. Νομίζω ότι το μακιγιάζ έχει κρατηθεί αρκετά καλά. Οι Ramstein ακούγονταν πάρα πολύ καλά. Τα φωνητικά τους, τα
τα όργανα, όλο ήταν υπέροχο, τα πυροτεχνουργικά ήταν φοβερά. Ένιωθες που εγώ ήμουν στη θέση των καθήμενων, δηλαδή δεν ήμουν στην αρένα, ένιωθες να σου καίει το πρόσωπο. Οπότε αυτοί που ήταν στην αρένα, παίζει να κάνανε και ένα... και μια δωρεάν αποτρίχωση σήμερα. Όταν ξεκίνησε η συναυλία και κάθονταν ακόμη στις θέσεις και δεν σηκωνόντουσαν, ήμουν σε φάση what the actual fuck. Αλλά απ' την άλλη θα μου πεις, πήρες θέση καθήμενων. Δεν πρέπει να περιμένεις ότι όλοι θα σηκωθούν. And that's okay. I figured it out. Κατέβηκα αρκετά κάτω. Αρκετά κάτω, όσο πιο κάτω μπορούσα για να μην ενοχλώ, γιατί είμαι και ψηλή και φοράω και τις πλατφόρμες. Βέβαια, επειδή είμαι αγχώδης, γενικά έχω αυτό το είμαι people pleaser, δεν θέλω να ενοχλώ τους ανθρώπους, θέλω ίσα να τους εξυπηρετώ. Είχα στο νου μου τώρα μήπως ενοχλώ κάποιον από πίσω, αλλά fuck this, I'm here to have fun. Anyway, δεν πιστεύω ότι ενοχλήσω κανέναν, γιατί τελειώς θα μου το έλεγαν, υποθέτω, όπως μου το είπαν στην αρχή, όταν καθόμουν στο διάδρομο και μου είπαν ότι ενοχλώ. Η αποτυχία της βραδιάς ήταν ότι... Κοίτα μεταξύ, η θέση των καθήμενων στην αρχή που ήταν σε άλλο συναυλιακό χώρο και ήταν σαν VIP, νομίζω ότι στον άλλο συναυλιακό χώρο ήταν πιο κοντά στη σκηνή. Ενώ σε αυτό το συναυλιακό χώρο, στο ΆΚΑ, η θέση των καθήμενων δεν ήταν κοντά στη σκηνή. Δηλαδή πάλι καλά που είχα πάρει και γυαλιά, γιατί χωρίς γυαλιά δεν το συζητώ, δεν θα βλέπω τίποτα. Και δεν είχε και τεράστιες γιγαντοοθόνες. Άλλη φορά δεν νομίζω να επιλέξω θέση καθήμενων. Άμα έχει VIP που να είσαι λίγο πιο άνετα, αλλά να είσαι όρθιος, οκ. Okay. Αλλά αυτό... Απλά και σε πολλές φάσεις τους κοίταζα από πίσω και εξακολουθούσαν και κάθονταν καθιστή. Και μας φάσαν... Πώς απολαμβάνεις μια συναυλία τέτοιου τύπου? Καθιστός. Δεν ξέρω. Είχαν όλοι θέματα κινητικά, θέματα υγείας. Μπορεί. Anyway, I'm just ranting a bit. Αλλά στα καλά είναι ότι οι Rammstein ακούγονταν υπέροχα. Το διασκέδασα πάρα πολύ, χόρεψα πάρα πολύ. Ήταν μια πολύ ωραία εμπειρία. Οπότε, αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, κάνε like, κάνε subscribe. Άφησε με ένα comment να μου πεις αν είχες έρθει και εσύ, αν ήσουν ανάμεσα στο κοινό. Μέχρι θα το πούμε την επόμενη φορά. Να προσέξεις τον εαυτό σου, να τον αγαπάς. Σε φιλώ πολύ πολύ.